Στο ξύλωμα ενός ολόκληρου τμήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης κατέληξε η πολύκρωτη υπόθεση εκβίασης του επιχειρηματία Αριστίδη Μάρκου από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι φέρονται να του ζήτησαν 120.000 ευρώ, προκειμένου να εγκρίνουν επιδότηση για επενδυτικό σχέδιο. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Θανάσης Μωραΐτης, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου και κατόπιν επαφών με τους εισαγγελείς Διώτη και Ρακιτζή, διέταξαν την απομάκρυση 50 υπαλλήλων από το τμήμα έγκρισης επιχορηγήσεων για υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. Νωρίτερα, εντωμεταξύ, έγινε γνωστό ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προχωρά σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου που εγκρίνουν επιχορηγήσεις για επιχειρηματικά σχέδια. Το άνοιγμα των λογαριασμών θα επεκταθεί και σε συγγενικά πρόσωπα των υπαλλήλων με στόχο το ΣΔΟΕ να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τα ποσά που έχουν διακινηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ θα διενεργηθεί έλεγχος υπόθεν έσχεσης. Κύριε Μάρκου, η προσωπική σας περιπέτεια, αν θέλετε το θράσος σας να καθαρίσετε μια τέτοια υπόθεση, έφερε αποτελέσματα. Σήμερα μάθαμε ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο συγκεκριμένο τμήμα σε 90 εργαζόμενους ζητούνται τα πόθεν έσχες και οι παρατήσεις τους. Και πώς νιώθετε, πώς το βλέπετε? Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργού. Δεν είναι δικό μου θέμα και προσώς με απασχολεί. Το θέμα όμως ότι εσείς ξεκινήσατε αυτή την ιστορία. Εγώ έχω να πω ότι σήμερα με κάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Μωραΐτης για να με ευχαριστήσει και να μου δώσει χαρητήρια. Και να υποσχεθεί ότι τα 4.700.000 ευρώ που αφορούν το πριν του αναπτυξιακού θα εκταμιευτεί λίγες συντόμως και ότι ο φάκελος θα πάει σε ειδική επιτροπή για να επανεξεταστεί, διότι έχουμε δικηθεί. Και σίγουρα είχατε μεγάλο κόστος το ότι τόσα χρόνια καθυστερούσε να εκταμιευτεί αυτό το ποσό, κάτι μεγάλο πόσο τη επιχείρηση σας, έτσι. Μα ό,τι έγινε για αυτό το λόγο έγινε. Δεν έγινε κανένα λόγο. Δηλαδή και πιο συγκεκριμένα δεν έγινε το λόγο για να απολυθούν οι συγκεκριμένοι πάλι. Τώρα, αν ο Υπουργός κρίνει ότι πρέπει να μεταταχθούν ή να απολυθούν, δίκιο έχει και καλά κάνει. Σίγουρα όμως αισθάνεστε δικαιωμένος για τον αγώνα που κάνατε. Σίγουρα. Στη θέση σας ίσως να έχουν βρεθεί χιλιάδες επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είχαν τη δύναμη τη δικιά σας και να ενδώσανε δίνοντας τα χρήματα που τους ζητήσαν. Αυτό θα το δούμε σε λίγες ημέρες. Μέχρι και σήμερα πολλοί έχουν παραπονηθεί, πολλοί άρχισαν να φωνάζουν και να λένε ότι είπα εγώ. Πάντως, από ό,τι γνωρίζουμε, το τηλέφωνο σας παίρνει φωτιά από όλη την Ελλάδα που σας δίνουν συγχαρητήρια, έτσι. 619 μηνύματα έζησα από χθες βράδυ μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας έτσι ένα μήνυμα να στείλουμε προς τον κόσμο, ότι πρέπει να διεκδικεί έτσι και να μην... Το μήνυμα είναι λοιπόν ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ναι. Και στις επικείμενες εκλογές που έρχονται σε λίγο καιρό, ο τελευταίος, μάλλον ο καινούριος πρωθυπουργός, που αυτός θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς, θα πάρει ένα βαπόρι το οποίο τίνει να είναι βουλιαγμένο και θα το βάλει σε ίσα πορεία.